Καλώς ορίζουμε στα νέα του Αντένα τον εκπρόσωπο τύπου του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Γεωργάλα. Κύριε Γεωργάλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ευθυμίου. Για το θέμα των διαπραγματεύσεων, θέτετε και πάλι και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θέμα μη ενημέρωσης, αν θέλετε, μη έγκαιρης ενημέρωσης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι είναι αυτό που φοβάστε? Είναι γεγονός ότι σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίως για τις λεπτομέρειες ή για όσα μπορούν να υποθούν προς τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ειδικά αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες που μεταδώσατε προηγουμένως, υπάρχει ήδη ένα προσχέδιο αναθεωρημένο στη βάση του προηγούμενου που δόθηκε τον Ιούλιο με πιο σκληρές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο, κύριε Ευθυμίου, είναι η άμεση ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, πρωτίστως για να μπορέσουμε να χαράξουμε ή να συνδράμουμε, αν θέλετε, αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην διαπραγμάτευση από πλευράς της κυβέρνησης. Και ιδιαίτερα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι αυτό το μνημόνιο το οποίο διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση Χριστόφια είναι ένα μνημόνιο το οποίο θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση, και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι και ηθικά και πολιτικά είναι αναγκαίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τουλάχιστον να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, τα κόμματα και αν θέλετε και τους υποψήφιους προέδρους που θα αναλάβουν κάποιος από αυτούς τα ενία της Προεδρίας και θα υλοποιήσει αυτά τα οποία σήμερα ο κύριος Χριστόφιας διαπραγματεύεται. Πώς κρίνει το Ευρωπαϊκό Κόμμα της τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τα όσα μαθαίνετε κι εσείς των διαβουλεύσεων με την Τρόικα? Η δική μας η εκτίμηση, κύριε Ευθυμίου, είναι ότι βρισκόμαστε ίσως στο πιο σημαντικό και κρίσιμο σημείο της πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη σύνδρυσή της. Γιατί οι αποφάσεις σήμερα, αυτές που θα πάρθουν και θα καταγραφούν, αν θέλετε, σε αυτό το μνημόνιο το οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, είναι αποφάσεις οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον του Κυπριακού λαού. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Και αν θέλετε, εμείς μπορεί να έχουμε χρεώσει την κυβέρνηση Χριστόφια με πολλά λάθη. Ήμασταν ως Ευρωπαϊκό Κόμμα η πρώτη και η μόνη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Χριστόφια. Όμως σε αυτή τη φάση εμείς πιστώνουμε την κυβέρνηση Χριστόφια, αν θέλετε, με την πρόθεση ή την ηθική υποχρέωση να διαπραγματευτεί ένα μνημόνιο το οποίο θα περιλαμβάνει αυτά τα αναγκαία μέτρα που θα βγάζουν την κυπριακή οικονομία από την κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα, θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και βέβαια θα εξυπηρετούν και θα υπηρετούν την ανάπτυξη και την εξυγίανση. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.